Γεια σας παιδιά μου, τι μου κάνετε. Λέγομαι Βρυδίκη και σας καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε καλά και να περάσατε πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι σας. Όσο ωραία μπορεί να το περάσει κανείς δεδομένων των συνθηκών κορονοϊός, αγάπη μου. Λοιπόν, έχω να σας ανεβάσω βιντεάκι αρκετό καιρό, πιο συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2020. Μπαμ, 2021. Α, καλά, εντάξει, ναι. Γιατί βρισκόμουν εκτός Αθηνών, πιο συγκεκριμένα ήμουνα στο Πήλιο, από εκεί είναι ο άντρας μου, ενεργειακό φούρνο, και ήμουν εκεί για να βοηθήσω γενικότερα την κατάσταση και όπως καταλαβαίνετε δεν είχα ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά ούτε και την απαιτούμενη ενέργεια, παύλα όρεξη για να ανεβάσω, για να επεξεργαστώ ένα βιντεάκι στο YouTube. Αλλά τώρα επέστρεψα στα Πάτρια Εδάφη, στην Αθήνα, στο σπίτι μου. Και είμαι πλέον όλη η δικιά σας. Θέλω να ξαναρχίσω να ασχολούμαι με το YouTube, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πραγματικά και με διασκεδάζει απίστευτα και με χαλαρώνει επίσης. Όπως έχετε προσέξει, στα προηγούμενα βιντεάκια μου τα είχα σαν ντοκιματέρ, δηλαδή δεν μιλούσα καθόλου, φαινόμουν ελάχιστα και έγραφα κάτω υπότιτλους και σε ελληνικά και στα αγγλικά. Αλλά είπα να αλλάξω στυλ, γιατί είδα ότι δεν έχει πάρα πολύ ανταπόκριση αυτό το στυλ, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, και να αρχίσω να μπροστά στη κάμερα, γιατί και οι περισσότεροι γνωστοί μου είπαν ότι το προτιμούν έτσι, δηλαδή να μιλάω. Τώρα για ποιο λόγο δεν μιλούσα. Ήταν εντάξει, ήθελα να με καταλαβαίνουν και άτομα που έχουν προβλήματα με την ακοή τους, αλλά επειδή έβλεπα και πάρα πολύ ασιατικό YouTube, μου άρεσε πάρα ασιατικό, ενώ έβλεπα YouTubers που ήταν από την Κορέα και γενικότερα από την Ασία και όλα τα βιντεάκια τους τα έχουν έτσι, δηλαδή γράφουν κάτω ρε παιδί μου, με υπότιτλους. Αλλά εντάξει, και μου άρεσε αυτό το στυλ, γιατί καμιά φορά με κουράζει πάρα πολύ κάποιοι, το γεγονός ότι κάποιοι YouTubers μιλάνε και ακατάπαυστα. Εντάξει, τώρα είπα να αλλάξω, έτσι κι αλλιώς καινούργια είμαι στο YouTube, ακόμα δεν έχω δει τι μου πάει και τι δεν μου πάει, είμαι πειραματίζομαι. Και να σας πω και την αλήθεια, ντρεπόμουν να μιλήσω και μπροστά στη κάμερα. Ένιωθω ότι κάνω πάρα πολλά σαρδάμ, ότι σκοτώνω την ελληνική γλώσσα, ότι δείχνω κακάσχημη μπροστά στην οθόνη. Αλλά τέλος πάντων, μαζεύω το κουράγιο μου και έχω αρχίσει και σας μιλάω πάλι. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω διάφορες αγορές που έκανα. Πήρα ένα μπουφάν, κάποιες μπλούζες, κάποια φουτεράκια, κάποια παπούτσια. Θα σας λέω το καθένα από ποιο μαγαζί το αγόρασα. Κάποια δεν υπάρχουν πλέον στα site, γιατί όλα αυτά που αγόρασα ήταν από προσφορές. Αλλά τέλος πάντων, όπως και έχει, άμα το βρω σε κάποιο άλλο μαγαζί από αυτό που το αγόρασα, θα σας το λέω. Αλλά εντάξει, μπορεί να αλλάζουν οι τιμές. Λοιπόν, όλες αυτές τις αγορές τις έκανα από μέσα Σεπτεμβρίου και αργότερα. Το τελευταίο πακέτο, μάλιστα, μου ήρθε πριν κάνα δύο μέρες, από τη μέρα τώρα που ανεβάζω το βίντεο εννοώ. Αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι μου. Αν σας αρέσει, κάντε ένα like στο βιντεάκι μου, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου και κάντε και ένα follow στο Instagram, Ευρυδίκη Δαμουλιάνη. Γενικά, κάτω στο κουτί περιγραφής θα βρείτε όλα μου τα προσωπικά στοιχεία, αλλά και οτιδήποτε βρω στα site από τα προϊόντα που αγόρασα, θα σας έχω κάτω τα link για να πάνε να τα δείτε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε. Για αρχή θα ήθελα να σας δείξω ό,τι ψώνισα από ένα διαδικτυακό κατάστημα που λέγεται About You. Όλα τα προϊόντα που έχω ψωνίσει θα σας τα δείχνω ανάλογα με το κατάστημα που τα έχω αγοράσει. Αυτό το κατάστημα είναι διαδικτυακό, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές μάρκες όπως Puma, Tommy Hilfiger, Nike, Guess, οτιδήποτε θέλετε, και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά. Επίστευτη ποικιλία από ρούχα, από αξεσουάρ, από παπούτσια, τέτοιου είδους πράγματα, είναι ότι βάζει συνέχεια πάρα πολύ καλές προσφορές, τάξεις 30, 50, 70, ακόμα και 80%, ειδικά όταν σπάνε τα νούμερα. Εκεί μπορείτε να βρείτε τεράστιες ευκαιρίες. Και επειδή εντάξει, και εμένα μου αρέσει να ψωνίζω έτσι λίγο πιο επώνυμα ρούχα, που είναι λίγο πιο ακριβά. Σε αυτό το κατάστημα όμως, τα πάντα τα βρίσκω σε πολύ καλές τιμές, σε σχέση βέβαια με αυτό που είναι και με αυτό που μπορείς να τα βρεις σε υπόλοιπα καταστήματα. Έχω ψωνίσει αρκετές φορές και έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Τα προϊόντα έρχονται το αργότερο το πολύ, ας πούμε, σε μια εβδομάδα, αλλά μπορεί να έρθουν και σε 3-4 μέρες. Μπορείς να πληρώσεις και με χρεωστική και με πιστωτική κάρτα, με χρεωστική κάρτα, αλλά μπορείς να πληρώσεις και με προκαταβολή.
Και γενικά στη μένη. Θέλω να σας πω όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα τα έχω ψωνίσει μόνη μου, τίποτα δεν είναι sponsor, απλά από κάθε κατάστημα που ψωνίζω θα θέλω να σας λέω τη γνώμη μου, την άποψή μου σαν μία απλή καταναλώτρια για να ξέρετε κι εσείς, ας πούμε, σε περίπτωση που θέλετε να ψωνίσετε από το εν λόγω κατάστημα. Γενικά τώρα από κάθε κατάστημα που θα ψωνίζω. Αυτό δείξω ένα σετάκι που πήρα, γιατί δεν τα πήρα όλα την ίδια μέρα. Λοιπόν, είναι ένα μπλουζάκι της Nike, είναι αυτό εδώ. Το πήρα σε μέγεθος large, είναι μαύρο και πάνω γράφει Nike με άσπρα γράμματα. Κόστιζε 23 ευρώ, ενώ κανονικά κάνει γύρω στα 30, γιατί ξέρετε, η Nike σε σχέση με άλλες εταιρείες έχει λίγο πιο ακριβά αθλητικά. Είναι αρκετά καλή ποιότητα, δεν διαφανίζει. Μου είναι αρκετά άνετο, αν και ήθελα να το πάρω και σε medium, αλλά δεν ήθελα να μου είναι και πολύ στενό. Μπορείς να το φορέσεις με ένα απλό τζινάκι, με ένα κολάν και γενικότερα με ένα απλό παντελόνι. Κάνει και το πρωί για να πάει να πιεις ένα καφέ. Είναι κατάλληλο και για γυμναστική, βέβαια, εντάξει, όποιος κάνει πράγμα του. Γενικότερα μπορείς να το φορέσεις για πολλές περιπτώσεις, εντάξει, για πιο casual βέβαια καταστάσεις. Είναι με μακριά μανίκια, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ ζεστό. Αλλά εντάξει, και με ένα πουλοβεράκι από πάνω, άμα κάνει πολύ κρύο, μια χαρά το φοράς. Έχει αρκετά καλή εφαρμογή πάνω μου. Και το πήρα σετάκι με ένα επίσης κολάν της Nike. Είναι αυτό εδώ. Είναι ψηλόμεσο. Θα πάω και πιο πέρα μετά να το δείτε. Απλά ήρθα κοντά στη κάμερα για να το δείτε καλύτερα. Έχει μια ζώνη. Πάνω στη ζώνη γράφει Nike με άσπρα γράμματα. Αυτό κόστιζε 33 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, ενώ κανονικά μπορείτε να το βρείτε γύρω σε 40. Είναι καλή ποιότητα, το πήρα σε νούμερο large, μ' αρέσει που δεν διαφανίζει καθόλου, είναι χοντρό το ύφασμα, γιατί τα περισσότερα κολλάν δυστυχώς διαφανίζουν και επίσης μ' αρέσει το γεγονός ότι είναι ψηλόμεσο. Είναι αρκετά ελαστικό και αυτό θα μπορούσα, πιστεύω, να το πάρω σε medium. Έχει πολύ καλή εφαρμογή στο σώμα, σε μαζεύει δηλαδή. Από κάτω, αν μπορείτε να το δείτε από την κάμερα, έχει ένα μη άσπρο, σήμα της Nike δηλαδή, το κλασικό, και έχει και δαντέλα. Και αυτό πιστεύω δεν κάνει μόνο για το πρωί, μπορείς να το βάλεις και το βράδυ άνετα. Και να πας για ένα ποτό, εντάξει, αν το συνδυάσεις βέβαια με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Και με ένα πουλοβεράκι θα πήγαινε ωραία, και με ένα φουτεράκι, και με ένα άσπρο πουκάμισο. Εντάξει, γενικά είναι ένα απλό μαύρο κολάν που μπορείς να κάνεις με αυτό άπειρους συνδυασμούς, πιστεύω. Πάντως είναι πολύ καλά, σε πολύ καλή ποιότητα. Σε σχέση με ένα κολάν της Adidas που πήρα, είναι πολύ πιο χοντρό. Του είναι αρκετά γυαλιστερό. Αυτά τα πήρα την ίδια μέρα, αυτά τα δύο. Και τα πήρα σαν σετάκι. Στην αρχή ήθελα να κάνω και τα 2,53 ευρώ. Στην αρχή ήθελα να πάρω μόνο το κολάν, αλλά το είδα συνδυασμένο με την πλούσα που θα φορούσε το μοντέλο της φωτογραφίας και μου άρεσε και αυτό σαν σετάκι. Μ' αρέσει αυτή η ζώνη που κάνει την αντίθεση με το μαύρο. Τα άσπρα γράμματα με το μαύρο. Και το καλό είναι, παιδιά, ότι και τα δύο, μέχρι τώρα δηλαδή που κοίταξα εγώ, υπάρχουν ακόμα στο site, οπότε μπορείτε να πάτε να τα βρείτε. Δηλαδή πιστεύω 53 ευρώ και για αυτά τα δύο είναι πολύ καλή τιμή. Ας σκεφτείτε βέβαια ότι είναι και Nike. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, που πήρα πάλι από το About You, είναι αυτό εδώ το μπουφανάκι. Βέβαια και αυτό φυσικά θα το βάλω να το δείτε πώς είναι πάνω μου. Εδώ είναι πως είναι μέσα και εδώ είναι η άλλη του πλευρά για απ' έξω. Είναι αυτό εδώ, είναι μακρύ και αυτό. Λοιπόν, το πήρα σε νούμερο extra large, γιατί εντάξει καλώνει τα από πάνω, γιατί από μέσα μπορούμε να φορέσουμε, ας πούμε, κάποιο χοντρό πουλόβερ να μην είναι πολύ στενά. Είναι μια μάρκα που λέγεται Only. Και αυτή η μάρκα, παιδιά, έχει πολύ ωραία ρουχαλάκια και σε πολύ καλές τιμές.
και το είχε σε προσφορά γύρω ή 43, ή 40, 43 ευρώ το πήρα, 43 ευρώ και κανονικά έκανε 60. Τώρα βασικά όμως δεν ξέρω αν είναι ακόμα διαθέσιμο, αλλά γενικότερα πηγαίνετε να το ψάξετε. Εντάξει, κάποιο προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο τώρα και μετά να ξανα, την επόμενη εβδομάδα π.χ. να το ξαναέχουμε. Λοιπόν, δείτε το λίγο, θα το φορέσω κιόλας βέβαια. Έχει και κουκούλα και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό για το χειμώνα. Λοιπόν, ας το δούμε και φορεμένο. Λοιπόν, το κουφάνι είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά μακρύ. Εγώ, ας πούμε, π.χ. 1,63. Μου φτάνει λίγο πριν το γόνατο, οπότε σε καλύπτει αρκετά. Λοιπόν, είναι χρώματος άσπρου. Δεν είναι όμως το πολύ γυαλιστερό άσπρο. Είναι μάτ, δηλαδή, δεν είναι γυαλιστερό. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο γυαλιστερό. Τέλος πάντων, είναι το λευκό του πάγου. Μ' αρέσει που είναι μισάτο, έχει εδώ στη μέση, έχει το λαστιχάκι που είναι έτσι πιο στενό και πιστεύω ότι τα μισάτα μπουφάν κολακεύουν την γυναικεία σιλουέτα. Λοιπόν, έχει μαύρα κουμπιά, κλείνει με κουμπιά δηλαδή, αλλά έχει με φερμουάρ και αυτό μου αρέσει. Έχει δύο ξέφες, μία αυτή και μία αυτή. Μ' αρέσουν οι ξέφες τα μπουφάν γιατί όλο και κάτι ξέρετε μπορείς να χώσεις μέσα. Είναι αρκετά χοντρό το ύφασμα, αρκετά καλοποιητικός. Εδώ έχει αυτή τη μαύρη λεπτομέρεια που βλέπετε. Μέσα δεν έχει φλύσει γούνα, αλλά εντάξει, θα ήταν καλό να έχει για να ήταν ακόμα πιο ζεστό. Αλλά και αυτό δεν με πειράζει, μπορώ να βάλω ένα πιο χοντρό πουλόβερ και να το λύσει και αυτό το θέμα. Πιστεύω, παιδιά, ότι είναι αρκετά καλυπτικό. Καλυπτικό εννοώ, αρκετά, έχει ωραία εφαρμογή. Δηλαδή δεν σε κάνει πιο γεμάτη, ούτε που το σώμα σου είσαι πως είναι. Και αυτό εδώ η λεπτομέρεια στη μέση κολακεύει, τονίζει τη μέση δηλαδή, την κάνει και ξεχωρίζει. Μ' αρέσει και αυτή έτσι μαύρη λεπτομέρεια που έχει στα μανίκια που δίνει αυτή τη τσακπινιά, ας πούμε. Πιστεύω το βγαίνει για 43 ευρώ, είναι μια χαρά που φάνηκε. Αυτή εδώ έτσι είναι η κουκούλα του. Έτσι, γονάτσα κάτω για να με δείτε. Είναι ζεστή, άμα βρέχει κιόλας. Μια χαρά μπουφανάκι για το χειμώνα, πιστεύω θα με βολέψει αρκετά. Θα ήθελα να πάρω και ένα μπουφάν ακόμα, σε χρώμα μαύρο, αλλά αργότερα. Ακόμα δεν έχω προλάβει, παιδιά, να το φορέσω εννοείται. Εντάξει, ακόμα έχουμε σχετικά καλό καιρό. Εντάξει, και αυτό μπορώ να ταιριάξει με πάρα πολλά με τσινάκια, με κολανάκια. Το άσπρο όπως και το μαύρο είναι ουδέτερο χρώμα. Οπότε δεν σε περιορίζει σε κάτι. Τρία φουτεράκια που αγόρασα από την πασίγνωστη εταιρεία ΚΑ. Λοιπόν, αρχές είχαν και την εξής προσφορά. Στα δύο κομμάτια που αγόραζες, αλλά τα κομμάτια που ήταν σε έκπτωση, όχι της καινούργιας σεζόν, έπαιρνε στο τρίτο δώρο. Ναι, καλά όπως το ακούσετε. Δηλαδή δεν φτάνει που είχε έκπτωση πάνω στην έκπτωση, είχε όμως και το τρίτο προϊόν που θα αγόραζες, το έπαιρνε δωρεάν. Και έτσι και εγώ εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία, μου την είπε κάποιος άλλος δηλαδή, αλλά και αγόρασα δύο φουτεράκια και πήρα και ένα τρίτο για το οποίο δεν χρεώθηκα τίποτα. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά, γιατί να φανταστείτε, το κάθε φούτερ της ΚΑ πάνω κάτω κοστίζει γύρω στα 60-70 ευρώ. Δεν είναι, δεν είναι πανάκριβη μάρκα, αλλά δεν είναι και από τις πολύ πολύ φθηνές. Οπότε φανταστείτε ότι με 63 ευρώ αγόρασα τρία φουτεράκια ΚΑ. Το αρνητικό που είχε, γιατί εντάξει, θέλω να σας λέω την αλήθεια, είναι ότι άρχισαν πάρα πολύ να έρθουν. Δηλαδή μπορεί να κάνουν και 20 μέρες, ένας μήνας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι σε κάποιο site του εξωτερικού. Αυτό δεν μου έχει ξαναγίνει, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Εντάξει, πιστεύω επειδή είχε βάλει και αυτή την προσφορά, έχω δουλειά. Οπότε εντάξει, το δικαιολογώ. Αλλά απλά σας το λέω να το ξέρετε, γιατί άμα θέλετε να πάρετε κάτι και το βιάζεστε, ότι ίσως η κυρία σας μπορεί να καθυστερήσει. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει σαν εταιρεία, γιατί έχουν τεράστια ποικιλία προϊόντων και για άντρες και για γυναίκες και για παιδιά. Και βέβαια έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δηλαδή και τα τρία φωτεράκια που θα σας δείξω
Είναι σε πάρα πολύ καλή ποιότητα και μάλιστα και το ένα έχει φλίσει από μέσα. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ που φοράω. Είναι ένα φουτεράκι κλασικό της Gap. Είναι φούξια. Σηκώνομαι έτσι για να με δείτε και κάπως καλύτερα. Το πήρα σε μέγεθος medium, αν και στην αρχή να σας πω ήθελα να πάρω large, γιατί τα φουτεράκια μου αρέσουν να είναι λίγο πιο φαρδιά, πιο κουκουλιάρικα, αλλά δυστυχώς είχε τελειώσει και το medium δηλαδή όταν το πήρα την επόμενη μέρα δεν υπήρχε, όταν το παρήγγειλα δηλαδή την επόμενη μέρα δεν υπήρχε πια. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι φούξια, αυτό εδώ είναι το medium, εδώ έχει τσέπες. Πάνω γράφει με πορτοκαλί γράμματα Gap και εδώ έχει κρέμα αυτά τα κορδονάκια τα άσπρα. Έτσι μου αρέσει η αντίθεση του άσπρου με το φούξια. Αυτό παιδιά μου βγαίνει γύρω στα 32 ευρώ αν θυμάμαι καλά, γιατί θυμάμαι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτά δεν υπάρχουν πλέον και αυτό με στεναχωρεί λίγο γιατί θέλω κάθε φορά που σας δείχνω κάτι να υπάρχει στο κατάστημα, στο site να το βρίσκετε. Αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, πιστεύω ότι βάζουν τακτικά προσφορές. Οπότε να το έχετε υπόψη για την επόμενη φορά που θα ξανακάνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Να ξέρετε να ψωνίσετε κι εσείς. Πάντως, παιδιά, έχει πολύ καλή ποιότητα. Είναι αρκετά ζεστό. Εντάξει, τώρα το χειμώνα θα αρχίσω σιγά σιγά να το φοράω και μου αρέσει και αυτό το φούξια. Πιστεύω ότι είναι ένα χαρούμενο χρωματάκι. Λοιπόν, το δεύτερο φουτεράκι που αγόρασα από την Gap είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το γαλάζιο. Είναι ο ίδιος κωδικός με το προηγούμενο που σας έδειξα, το φούξια, απλά είναι άλλο χρώμα. Λοιπόν, το πήρα και αυτό σε μέγεθος medium, αναγκαστικά, γιατί είχε τελειώσει το large και αυτό το χρώμα εξαντλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό το ίδιο πράγμα, έχει δύο τσέπες και εδώ γράφει Gap. Και έχει εδώ και τα άσπρα κορδονάκια που βλέπετε. Και το σημαντικότερο θα σας είπα βέβαια, ότι και τα δύο, και το φούξια και αυτό το γαλάζιο, έχουν και την κουκούλα έτσι για πιο στυλ. Μου αρέσει το γαλάζιο χρώμα. Μπορείς να το συνδυάσεις πάρα πολύ ωραία και με ένα τζιν παντελονάκι. Γενικά το γαλάζιο πιστεύω ότι ταιριάζει γάρτι στο τζιν. Λοιπόν, και αυτό είναι αρκετά ζεστό, όπως και το προηγούμενο γιατί είναι ο ίδιος κωδικός. Την ίδια τιμή, από 62-63 ευρώ το πήρα 33 ευρώ, βασικά και τα τρία μαζί τα πλήρωσα, 60, ναι, 63 ευρώ καλά θυμάμαι, μια χαρά, ωραίο φωτεράκι και αυτό έτσι το χειμώνα πιστεύω ότι θα το τιμήσω αρκετά. Τώρα πάμε και στο τρίτο και τελευταίο φωτεράκι που αγόρασα από την Gap. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, κοιτάξτε το, είναι σαν ξεβαμμένο, είναι το tie-dye που λέμε, έχει τρία χρώματα. Πάνω είναι έτσι το πολύ απαλό ροζ, εδώ στη μέση είναι λευκό και κάτω είναι μοβ. Και αυτό πάλι μέγεθος medium, αναγκαστικά, το προτιμούσα σε large. Έχει δύο τσέπες, μάλλον μία τσέπη έχει μεγάλη, συγγνώμη, στο κέντρο. Έχει και αυτό εδώ κορδονάκια και έχει φυσικά και την κουκούλα του που έτσι δίνει στυλ. Είναι αυτή εδώ. Πολύ έτσι γλυκούλικο φουτεράκι, μου αρέσει. Αυτό παιδιά μπορώ να πω είναι ακόμα πιο καλά ποιοτικός από το προηγούμενο, γιατί μέσα εδώ άμα δείτε έχει φλίς. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ ζεστό, να εδώ. Οπότε το χειμώνα, ξέρεις, άμα κρυώνεις, θα είναι ζεστό. Παιδιά, πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό η αρχική του τιμή έκανε, παιδιά, 70 ευρώ, όπως το ακούτε, 70 ευρώ. Και εγώ με αυτή την προσφορά το πήρα δωρεάν. Και τώρα πραγματικά στεναχωριέμαι. Είναι ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά. Μακάρι δεν να υπήρχε να πάνε να το αγοράζετε. Δείτε το άλλη μία. Και αυτό θα πάει πάρα πολύ ωραία και με τζινάκια και με παντελονάκια και με κολανάκια. Όλα. Άνετα. Και το πρωί για ένα καφεδάκι και για το γυμναστήριο και για μια βόλτα, οτιδήποτε. Και για τα ψώνια σου. Μ' αρέσει αυτή η τριχρωμία που κάνει. Μοβ, άσπρο και ροζ, στα παστέλ χρωματάκια. Πολύ ωραίο. Και τώρα μεταφερόμαστε σε ένα άλλο κατάστημα, το πασίγνωστο σε όλους, Ζάρα. Από εκεί είχα πάει, όταν ήμουν στο Βόλο, αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί μέσα Σεπτεμβρίου, είχα πάει στα Ζάρα που λέτε του Βόλου, γιατί ήθελα να αγοράσω κάτι για μια βάφτιση. Συγκεκριμένα ένα κουστούμι, αλλά επειδή δεν με κολάκευε καθόλου,
Δεν πήρα τίποτα. Αλλά όμως, όπως έτσι ξέρετε, πήγαινα να φύγω, είδα αυτό το φουτεράκι μπροστά μου, αυτό εδώ το πράσινο, και παιδιά έκανε τζάμπα, έκανε 10 ευρώ. Και λέω, οκ, υβριδίκι, πάρτε, εντάξει, τώρα 10 ευρώ για αυτό το φουτεράκι, πιστεύω είναι σαν να στο χαρίζουνε. Κοιτάξτε εδώ, είναι κοντό. Είχα μία αμφιβολία γιατί μου φάνηκε πολύ κοντό και λέω δεν θα με καλύπτει. Αλλά τελικά εντάξει, με ένα ψηλό με σοκολάν και να έχεις βάλει και ένα μπλουζάκι από μέσα, μια χαρά σε καλύπτει. Δεν θα φαίνεται δηλαδή οι κοιλιές και τα λοιπά και τα ξύδια μου που τα έχω μπόλικα. Το χρώμα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το πράσινο. Είναι το χρώμα της ελπίδας. Εντάξει, είναι ένα χαρούμενο χρωματάκι και που σου φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, τώρα πλέον δεν είναι όπως παλιά που φορούσαν όλοι μαύρο το χειμώνα. Ακόμα και μέσα στο καταχείμωνο να φοράς έτσι έντονα χρώματα, ακόμα και άσπρο, είναι πολύ της μόδας. Λοιπόν, είναι αρκετά ζεστό, είναι ωραίο. Αυτό το πήρα σε large, γιατί λέω είναι που είναι και κοντό. Μην το πάρω σε τίποτα medium και μου είναι, ξέρετε, θεόκοντο. Είναι και αυτό αρκετά ζεστό. Εντάξει, έχει και αυτό fleece μέσα. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να υπάρχει ακόμα, γιατί ήταν από τη χειμωνιάτικη συλλογή του Ζάρα. Πηγαίνετε να δείτε, εγώ θα ψάξω, προσπαθούσα να το βρω μέσω site αν υπάρχει ακόμα και αν υπάρχει φυσικά θα σας βάλω το link κάτω στο κουτί της περιγραφής για να το βρείτε. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία και για 10 ευρώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι τζάπα, εντάξει. Και αυτό ταιριάζει με τα πάντα, με τσινάκια, με κολάν, με ό,τι θέλεις το βάλεις, το βάζεις και για ένα καφέ ή οτιδήποτε. Και τα ψώνια σου, κάτω με μια φόρμα, πιστεύω είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και άμα το βάλετε με κολάν, καλύτερα να το βάλετε με ψηλό μεσό, γιατί είναι κοντούτσικο. Έχει ωραία. Λοιπόν, και τώρα, πριν είχα ντυθεί Nike, τώρα έχω ντυθεί Miss Adidas. Θα σας πω γιατί και το κολάν που φοράω κάτω Adidas είναι όπως και το φουτεράκι. Λοιπόν, αλλά πριν σας τα δείξω, θα σας πω το κατάστημα που το αγόρασα. Λοιπόν, είναι πάλι ένα διαδικτυακό και μόνο κατάστημα, λέγεται Modivo και είναι ακριβώς της ίδιας φιλοσοφίας με το About You. Δηλαδή, έχει τεράστια ποικιλία από ρούχα, αξεσουάρ, υποδήματα, οτιδήποτε, για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Σε όλα τα παγγέλα είναι, σαν να λέω, ξέρεις, εσάν, μωρές ώρες, ότι μιλάω είτε σαν ρομπότ, είναι σαν να τα διαβάζω κάπου, σαν να μιλάω ένα ποιηματάκι, τέλος πάντων. Παιδιά, με συγχωρείτε, ξέρω ότι έχω κάνει άπειρα σαρδάμ και δεν μιλάω καθόλου καθαρά, αλλά δεν έχω εξοικειωθεί ακόμα με την κάμερα. Και όλα αυτά, παιδιά, κάθομαι πάρα πολλές φορές και τα γυρίζω. Τα ξανασβήνω, τα ξαναγυρίζω. Δηλαδή, μέσα σε μου εξάντληση. Ποτέ δεν μου αρέσει πραγματικά ο εαυτός μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι για να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι της ίδιας φιλοσοφίας το motive όπως το about you. Ό,τι ψωνίζει, σου έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι σε μια εβδομάδα σου έχουν έρθει όλα. Πάλι μπορεί να ψωνίζει. Και αυτό βάζει πάρα μα πάρα πολλές προσφορές, βάζει έκπτωση πάνω στην έκπτωση και γενικά συμφέρει να ψωνίσεις εκεί, ειδικά τα επώνυμα ρούχα που είναι πιο ακριβά, οπότε πάνω κάτω ακριβώς ό,τι είναι και το μοτίβο, συγγνώμη, το about you, είναι και το μοτίβο. Απλά, από εκεί πήρα δύο πραγματάκια, δεν τα πήρα την ίδια μέρα, τα πήρα αργότερα. Λοιπόν, καταρχήν πήρα αυτό το υπέροχο, φανταστικό φουτεράκι Adidas, είναι αυτό εδώ. Δείτε, παιδιά, πόσο τέλειο είναι. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το χρώμα. Είναι έτσι ροζουλή, όπως έλεγε μια παλιά μου φίλη. Και με άσπρα γράμματα έχει το λογότυπο και το σήμα της Adidas. Εδώ έχει πάλι δύο κορδονάκια ροζ. Το πήρα σε νούμερο 40. Και να πω την αλήθεια ότι μου είναι λίγο φαρδί. Θα προτιμούσα να το είχα πάρει το 38. Η Adidas έχει 38-40 τέτοια νούμερα. Το 40 νομίζω είναι το αντίστοιχο large, αν δεν κάνω λάθος. Έχει εδώ μία τσέπη και αυτό εδώ. Μέσα, παιδιά, είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστό. Δηλαδή το φόρεσα μια φορά και έσκασα. Δεν είναι για ακόμα. Έχει fleece. Είναι και μακρύ και σε καλύπτει. Οπότε έτσι για το χειμώνα θα είναι πολύ έτσι κουκουλιάρικο ζεστούλικο. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό, παιδιά, το πήρα 50 ευρώ. Από τη Motivo, ενώ κανονικά κάνει γύρω στην Ελλάδα που το ψάχνα, έκανε γύρω στα 60-65 ευρώ, δηλαδή γλίτωσα 15 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πιστεύω έτσι με ένα κολάν μαύρο ή με ένα τζιν θα ταιριάζει υπέροχα. Εγώ προς το παρόν το έχω συνδυάσει με ένα κολάν Adidas που πήρα πάλι από το Motivo, βέβαια διαφορετική μέρα. Θα σηκωθώ τώρα ευθύς αμέσως για να το δείτε. Λοιπόν, αυτό, αγάπες μου, είναι το κολάν που σας έλεγα, που το πήρα πάλι από το Motivo και είναι Adidas, είναι αυτό εδώ. Είναι μαύρο χρώματος. Αυτό το πήρα large,
Δηλαδή δεν είχε 40, 38 και τέτοια, είχε medium, large, αυτά τα νούμερα που ξέρουμε. Λοιπόν, είναι ψηλόμεσο, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Φτάνει ως πολύ ψηλά, οπότε σε καλύπτει. Και αυτό πιστεύω η γραμμή που κάνει, έτσι κάπως σε μαζεύει. Είναι και αυτό αδιάφανο, δεν διαφανίζει. Απλά της Nike που πήρα είναι ακόμα πιο χοντρό το ύφασμα. Αυτό είναι matte, δεν είναι καθόλου γυαλιστερό. Είναι μαύρο. Λοιπόν, κάτω οχτωπόδι μου που γράφει με άσπρα γράμματα Adidas. Αυτό, παιδιά, έχω προλάβει και το έχω φορέσει μία φορά. Και μάλιστα το φόρεσα όταν ήμουνα στο mall πριν λίγες μέρες. Και το κακό είναι ότι μου πιάστηκε στις κάλες κάπου και μου χάλασαν τα γράμματα. Δηλαδή ένα γράμμα μπροστά μου χάλασε, λέω κάτι μια μου. Μια φορά το φόρεσα και χάλασε. Τέλος πάντων. Δεν σκίστηκε. Απλά λίγο το γράμμα μπροστά χάλασε. Λοιπόν, και αυτό μπορείτε να το βάλετε με ό,τι θέλετε. Κολακεύει έτσι τη γυναικεία σιλουέτα. Το εδώ είναι. Πιστεύω ότι μου κολακεύει περισσότερο από το άλλο. Αν και το άλλο είναι πιο χοντρό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό το πήρα 27 ευρώ, νομίζω, ναι, ενώ κανονικά κάνει γύρω στα 30. Εντάξει, δεν τελείωσα ακόμα με τα κολάν. Θέλω να πάρω άλλα, αλλά πως σε παρώ, ας βολευτώ με αυτά τα δύο. Πιστεύω έτσι πως το έχω βάλει, Adidas πάνω, Adidas κάτω, ταιριάζει σαν συνολάκι. Όπως σας είπα, η μπλούζα έκανε 50 και το κολανάκι 27. Νομίζω το κολάν ακόμα είναι και η μπλούζα. Οπότε πηγαίνετε να ρίξετε μια ματιά, άμα ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω ένα φόρεμα που αγόρασα από ένα τοπικό κατάστημα του Βόλου και να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι καν το κατάστημα αυτό και δεν νομίζω να έχει και online. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά σας το δείχνω. Είναι ένα φόρεμα που αγόρασα, που έψαχνα για μια βάφτιση που σας είπα που έγινε τέλη Σεπτεμβρίου στο Πήλιο. Εκεί ήθελα να πάρω ένα φορεματάκι στην αρχή. Έψαχνα για κοστούμι και πήγα στο Ζάρα, δεν μ' άρεσαν καθόλου πως δείχνανε πάνω μου. Και τελικά λέω: πάρω φόρεμα. Και ευτυχώς βρήκα πολύ γρήγορα, δηλαδή το δεύτερο που δοκίμασα το πήρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το φορεματάκι που φόρεσε τελικά σε αυτή τη βάφτιση. Είναι πράσινο, σμαραγδί, η πιο σκούρα απόχρωση του πράσινου, που φοριέται και το χειμώνα, αν θέλει, με ένα λεπτό ζακετάκι μαύρο, κατά προτίμηση. Λοιπόν, αυτό το είχα συνδυάσει με ένα ζευγάρι νιούτ πέδιλα που είχα ήδη με χοντρό τακούνι. Τώρα βέβαια έχω βάλει μαύρες γόβες για να σας το δείξω. Δεν θυμάμαι καν που είναι τα λόγω πέδιλα που τα έχω βάλει. Γίνεται ένας χαμός στις βλάπες μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το φορεματάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί έτσι έχει βαθύ ντεκολτέ και πιστεύω με κολακεύει, επειδή έχω και κοντό λαιμό, οπότε τα κλειστά φορέματα με δείχνουν ακόμα πιο κοντή και το λαιμό μου ακόμα πιο κοντό. Μ' άρεσε και πάρα πολύ το μήκος του, που είναι μέχρι, που σταματάει εκεί που αρχίζει ο αστράγαλος, οπότε δεν χρειαζόταν κόντιμα. Και μου αρέσει και το χρώμα, το πράσινο σμαραγδί, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κομψό και αριστοκρατικό χρώμα. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα κόστιζε 70 ευρώ, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή για ένα έτσι πιο επίσημο φόρεμα, γιατί συνήθως αυτά κοστίζουν πιο ακριβά, αλλά και γενικότερα, πώς τα κοίταξα, δεν μπορώ να πω ότι βρήκα και κάποιο πολύ ακριβό. Η μέση τιμή ήταν γύρω στα 100 με 120 ευρώ, κάπου εκεί. Πάντα μιλάμε βέβαια για βραδινού τύπου φορέματα, που είναι έτσι για πιο επίσημα event. Λοιπόν, θα σηκωθώ τώρα για να το δείτε καλύτερα, αλλά θέλω να σας δείξω και το τσαντάκι που αγόρασα για τη συγκεκριμένη βάφτιση, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μικρό τσαντάκι, αλλά που χωράει το κινητό σου, το πορτοφόλι σου και όλα τα απαραίτητα. Το πήρα και αυτό επίσης από ένα τοπικό κατάστημα του Βόλου. Έχει αυτό το χρώμα το άσπρο του πάγου και έχει χρυσές λεπτομέρειες που μου αρέσουν. Το κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακό και βραδινό. Μέσα ανοίγει. Μισό λεπτό, δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα. Έχει μια λυσιδίτσα χρυσή, αυτή εδώ. Και μπορείς να το κρατήσεις είτε σαν φάκελο, έτσι, είτε να το βάλεις στο νόμο μου, στο νόμο σου, έτσι, να το κρεμάσεις. Εμένα μου αρέσει καλύτερα έτσι. Αλλά και στο νόμο σου το κρεμάσεις μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτό παιδί ήταν πάρα πολύ οικονομικό, το πήρα 20 ευρώ και είναι μια χαρά. Τα ξενοείται ότι θα το ξαναφορέσω και για κλαμπάκια άνετα πηγαίνει. Δεν είναι και πάρα πάρα πολύ επίσημο. Όπως σας είπα, είναι μύτη προς μακρύ. Έχει αυτό το πλισέ ύφασμα που πιστεύω ότι κολακεύει τη γυναικεία σιλουέτα. Είναι έτσι αεράτο. Ήταν one size. Και πιστεύω ότι εντάξει, είναι για πιο επίσημες καταστάσεις. Εντάξει, δεν είναι να το φορέσει το πρωί
στην πλατεία για να πάει να πιεις ένα καφέ. Αλλά εντάξει, μπορείς κάλλιστα να το βάλεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή για βαφτίσια ή για κάποιο γάμο. Μπορείς κάλλιστα να το βάλεις σε ένα καλό εστιατόριο ή σε ένα πιο κυριλέ μπαράκι. Π.χ. άμα βάλεις ένα μαύρο τζάκετ, αμέσως το κάνεις, το ρίχνεις, το κάνεις λιγότερο επίσημο. Μου αρέσει και αυτό το χρώμα, δηλαδή δεν είναι το καθαρά καλοκαιρινό χρώμα, μπορείς να το φορέσεις και το χειμώνα. Και όπως σας είπα, η τιμή του παιδιά για αυτό που είναι 70 ευρώ, τη θεωρώ σούπερ. Έτσι, μου αρέσει που δεν είναι πολύ κολλητό. Εντάξει, τα κολλητά κάνουν και για τα ανάλογα κορμιά, δεν είναι για το δικό μου κορμί. Πιστεύω ότι είναι κολακευτικό και επίσης μου αρέσει. Αυτό εδώ είναι το φορματάκι. Ελπίζω να φαίνεται το μήκος του στην κάμερα. Τώρα φορά μαύρες βόβες βέβαια. Αυτό εδώ είναι. Και είχε και μια ζωνούλα, αλλά την έχω βγάλει γιατί δεν μου άρεσε πολύ. Στο μεταξύ θα βάλει τη ζώνη που έχει τσάντα. Αυτό το χρυσό ζωνάκι τέργεζε πιο καλά, αλλά τώρα το φοράω χωρίς τη ζώνη. Θα μου άρεσε αυτό το φόρμα πάρα πολύ και σε κόκκινο, αλλά το έχει μόνο σε πράσινο. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς να αλλάξω και λίγο. Δεν είχα και πολλά πράσινα φορέματα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσε και τα ψώνια που έκανα. Αν θα παρατηρήσατε, δεν σας έδειξα τα παπούτσια, τα καινούργια μου παπούτσια που σας είχα αναφέρει στην αρχή, γιατί πήρα 4 καινούργια ζευγάρια. Γιατί είδα το βιντεάκι μου ότι βγήκε πάρα πολύ μεγάλο και λέω αν δείξω και τα παπούτσια θα βγει τεράστια και θα σας κουράσω. Θα δείξω στο επόμενο βιντεάκι μου, καθώς και κάποια μικρό αντικείμενο που αγόρασα. Λοιπόν, αυτά από μένα, ελπίζω να περάσετε καλά και σας περιμένω στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλάκια από την Ευρυδίκη και να περνάτε πάντα καλά και πολύ όμορφα. Thank you.